Τι ωραίο ύπνο έκανα σήμερα. Δεν θέλω να σηκωθώ από το κρεβάτι. Κοιμήθηκα πολύ ωραία. Όμως, σαν να πίνασα, θέλω κάτι να φάω. Για να δω τι έχει στο ψυγείο να φάω. Πιστεύω να βρω κάτι να φάω. Έχω κάτι αυγά έκπληξη. Σοκολατένια. Νομίζω θα φάω αυτά. Αφού δεν έχω κάτι άλλο καλύτερο. Και μου αρέσουν και πάρα πολύ τα αυγά, τα σοκολατένια. Εσάς σας αρέσουνε? Θα ανοίξω το πρώτο αυγουλάκι. Και αυτά ξέρετε τι κρύβουνε μέσα, ε? Ένα ωραίο παιχνιδάκι. Για να δούμε το παιχνιδάκι. Ω, ένα γλυκούλι σκευράκι. Τι ωραίο που είναι. Θα το έχω εδώ μαζί μου να παίζουμε μαζί. Θα φάω όλη τη σοκολάτα. Τέλεια. Θα ανοίξω και δεύτερο αυγό. Και φυσικά έχει και αυτή παιχνιδάκι. Τι είναι αυτό? Για να δούμε. Ω, είναι η Ντόρα. Το ψαράκι. Τα ψαράκια τα τρώμε. Είναι πολύ ωραία. Και τη σοκολάτα. Τέλειο. Αλλά πεινά ακόμα. Θα ανοίξω κι άλλο ένα αυγουλάκι. Για να δούμε εδώ τι κέρδισα. Με έναν ωραίο μαρκαδόρο. Ένα μικρούλι. Και ωραίο μαρκαδόρο, κοιτάξτε. Κοιτάξτε πως γράφει. Ζωγράφισα ένα ωραίο λουλουδάκι. Πολύ ωραίο. Αλλά η σοκολάτα νομίζω είναι καλύτερη. Κάτι έχω στο λαιμό μου. Τι είναι αυτό? Δεν ξέρω τι είναι αυτό. Μήπως είναι από τα πολλά γλυκά. Πρέπει να το βγάλω, έχει κολλήσει στη γλώσσα μου. Ευτυχώς. Γιατί πόναγε ο λαιμός μου. Μάλλον επειδή έφαγα πολύ σοκολάτα. Δεν ξέρω. Τέλος πάντων, ευτυχώς καταφέρω να το βγάλω γιατί το πνιγόμουν. Αλλά πεινάω λίγο ακόμα. Δεν ξέρω όμως τι να φω. Γιατί δεν έχω πολλά φαγητά. Έχω ακόμα όμως ένα αυγό. Θα το κάνω τηγανιτό. Στο τηγάνι για να ανοίξω το διακόπτη. Θα γίνει πολύ ωραίο τηγανιτό αυγό. Και λίγο κούνημα. Και λίγο ανακάτωμα. Και ταρανά το! Έτοιμα το αυγουλάκι μας!
Θα το βάλω στο πιάτο. Και θα το φάω φυσικά. Κοιτάξτε τι ωραία που είναι. Θα βάλω και λίγο τσαγάκι στο ποτήρι. Μου αρέσει πολύ το τσάι. Τέλεια. Τόσο είναι μια χαρά. Πολύ ωραία. Τώρα είμαι έτοιμος να τα φάω. Κοιτάξτε, φαίνεται πολύ νόστιμο το αυγό μου. Είναι υπέροχο, υπέροχο. Θα πιω και το τσάι μου. Το ήπια άλλο. Πίναγα πάρα πολύ. Τώρα είμαι μια χαρά. Δεν έχω τίποτα άλλο να φάω, πεινάω. Μου έπεσαν όλα τα δόντια μου. Από τα πολλά γλυκά και τα φαγητά που έφαγα. Τι θα κάνω τώρα. Πρέπει να πάω στο γιατρό.